Με τους Γιάννη Ζουγανέλη και Διονύση Τζακνή αρχίζει το 6ο Φεστιβάλ Μπίρας αύριο Παρασκευή και ολοκληρώνεται το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία από τους Folklor και τις Κακές Συνήθειες. Για τις διήμερες εκδηλώσεις του φεστιβάλ μίλησε η πρόεδρος της ΔΚΕΠΑΚ, Νατάσα Λιβεριάδου. Για 6η χρονιά φέτος η ΔΚΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Μοντέρνας Μουσικής στο Γραμμόφωνο διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Μπίρας. Θεωρούμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο για την πόλη μας και εφόσον φτάσαμε στην 6η χρονιά νομίζουμε ότι πλέον το καθιερώσαμε και ξεκινάμε, ας πούμε ότι είναι οι τελευταίες εκδηλώσεις του καλοκαιριού και οι πρώτες από το φθινόπωρο και ξεκινώντας τη χρονιά την καινούρια. Προσπαθούμε να έχουμε πάντα μια ομάδα καλλιτεχνών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο κοινό μας. Φέτος έχουμε τον Γιάννη τον Τζουγανέλη και τον Διονύση τον Τζακνή την πρώτη μέρα. Ξεκινάμε την Παρασκευή στις 6 του μήνα και το Σάββατο στις 7 έχουμε το συγκρότημα Folk Roll που είναι νέοι, πάρα πολύ ωραίοι, με διασκευασμένα κομμάτια μέχρι και παραδοσιακά. Είναι πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Εκείνη την ημέρα θα παίξουν και οι δικοί μας οι Κακές Συνήθειες. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθεί το κοινό και λόγω των δυσκολιών βάλαμε ένα φτηνό εισιτήριο. Έχουμε την πρώτη μέρα 8 ευρώ, τη δεύτερη μέρα 5 και αν πάρουν το διήμερο είναι 10. Στην ανταπόκριση του κόσμου στο Φεστιβάλ Μπίρας αναφέρθηκε η κυρία Λιβεριάδου. Εννοείται ότι για άλλη μια χρονιά γίνεται στον αύλιο χώρο το φεστιβάλ ξεκινάει μάλλον με την μπύρα μας και το σουβλάκι στον αύλιο χώρο του Θερινού και στο Θερινό Θέατρο γίνονται οι συναυλίες. Εκείνο που μένει είναι να προσκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει στο φεστιβάλ. Πιστεύουμε ότι θα περάσει όμορφα. Πληθώρια εκδηλώσεων περιλαμβάνει το τριήμερο φεστιβάλ για παιδιά We Grow και θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάλεσμα σε όλους τους κομμωτινέους αλλά και σε οικογένειες από όμορους νομούς, απίθυνε η κυρία Λιβεριάδου. Ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν μια πρόταση δύο κοριτσιών, της Ελευθερίας της κυρίας Ζούγλου και της Χριστίνας της Σόφτα, πέρυσι. Ένα φεστιβάλ που το στήσαμε έτσι οι τρεις μας και η ΔΚΕΠΑΚ ακούει τις προτάσεις των δημοτών. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Πέρα από τον προγραμματισμό που κάνουμε οι ίδιοι εμείς, αλλά και πάλι όλα τα προγράμματα και όλες τις εκδηλώσεις και όλες τις δράσεις με το έψυχο δυναμικό μας τις κάνουμε, με τους δημότες μας τις κάνουμε, αλλά και όταν ακούμε ιδιαίτερες προτάσεις και τις θεωρούμε ότι είναι σημαντικές και θα έχουν απήχηση, τις αγκαλιάζουμε. Αυτό έγινε από πέρυσι και φάνηκε ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Απευθύνεται στα παιδιά. Πάρα πολλές δράσεις. Τα παιδιά θα φύγουν ενθουσιασμένα, όπως έγινε και πέρυσι και αγκαλιάστηκε και από τους γονείς. Και τα σχόλια τα οποία αποκομίσαμε ήταν πάρα πολύ θετικά. Έχουμε βγάλει το πρόγραμμα. Γίνεται στο πάρκο που είναι στην Εκτενεπόλ πίσω από το μουσικό σχολείο. Δόθηκε και η ευκαιρία και να αξιοποιηθεί λίγο ο χώρος γιατί ήταν πολύ εγκαταλειμμένος. Ο Δήμος μας σε όλες τις υπηρεσίες μας εδώ και ένα μήνα δουλεύουν. Το έχουν διαμορφώσει έτσι ώστε να είναι καλά και καθαρό και το πράσινο να κουρευτεί. Έχουμε πολλούς εθελοντές και πέρυσι έγινε αυτό. Οι γονείς, πολλοί γονείς από την περιοχή που είδαν ότι πάει να γίνει κάτι ιδιαίτερο, βοήθησαν πολύ. Έχουμε το Europe Direct με εθελοντές, το Erasmus με εθελοντές και πόσους άλλους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και ενισχύεται και ανεβαίνει ο εθελοντισμός στον τόπο. Και επιπλέον ότι μαθαίνουν και τα μικρά παιδιά.
Η κυρία Δαλακούρα από το αρχαιολογικό που θα κάνουμε και ένας καφές φέτος. Θα έχουμε δεινόσαυρο από την Θεσσαλονίκη που θα μπορέσουν να δουν τα παιδιά. Θα διδάξουμε τένις ή μυρμηγκοφωλιές. Η πολιτιστική με κινηματογράφο. Πάρα πολλά πράγματα. Η Ελένη Πιχλιβάνη που θα έρθει, η ζωγράφος μας που θα έρθει από την Αθήνα για να διδάξει τα χρώματα. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Γι' αυτό παρακαλώ τους γονείς να φέρουν τα παιδιά, γιατί και θα περάσουν όμορφα, αλλά και θα διδαχθούν πράγματα. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο για την πόλη. Ιδιαίτερα βεβαίως να ευχαριστήσω τα κορίτσια που σαν ιδέα και σαν μεράκι και η ΔΚΠΑΚ εντάξει αγκαλιάζει και οικονομικά εννοείται. Είναι δική μας η φροντίδα αυτή και όπως και ο Δήμος για να στηθεί όλο αυτό. Όμως ευχαριστώ τα κορίτσια και όλους αυτούς που έχουν ιδέες που είναι ιδιαίτερα πράγματα να τα συζητάμε, γιατί όταν υλοποιούνται νομίζω ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα.